Γεια σας αγαπητοί φίλοι, πληθαίνουν οι φήμες και τα δημοσιεύματα. Πολλές φορές ισχύει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Νέα δημοσιεύματα λοιπόν και από αραβικά και άλλα μέσα ότι η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας θα δοκιμάσει κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, έξυπνα όπλα δηλαδή, το επόμενο διάστημα, αλλά θέλει και μαχητικά αεροσκάφη μοιρά 2005 από τη Γαλλία. 6, γνωστά για τις τρομερές δυνατότητές τους τόσο σε αερομαχίες αλλά και σε επιχειρήσεις κρούσεως, βαθιά στα μετόπισθεν με υποστρατηγικούς πυράβλους Καλ στα 500 χιλιόμετρα και εξωσέτ αντιπλοϊκούς εναντίον πολεμικών πλοίων στα 200. Η εκπαίδευση στα F-16 συνεχίζεται, έχει ακουστεί χωρίς να έχει διαψευστεί ή επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει και Έλληνας πιλότος που εκπαιδεύει τους Ουκρανούς εκεί. Η La Tribune Demands, γαλλική εφημερίδα μιλά για περιορισμού στον εφοδιασμό της Ουκρανίας με άνω των 6 μαχητικών μοιράς 2005. Επιπροσθέτως έχει ακουστεί ότι η Ελλάδα θα δώσει στη Γαλλία τα 24 μοιράς 2005 για να πάρει περισσότερα ραφάλ, 6 ή ίσως και 10. Σημαντική απομείωση της ισχύω σε αριθμού φυσικά θα είναι αυτό. πάντως το Κατάρ δίνει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να ενισχυθεί πουλώντα 12 μοιράς 2005 στο μέλλον. επιπροσθέτως 60 αντιαεροπορικά τεθωρακισμένα οχήματα, τα γνωστά Gepard από την Αμερική και το Κατάρ ενώ η Ελλάδα με τα 24 μοιράς 2005 ενδεχομένως να τα δώσει στη Γαλλία και από εκεί να οδεύσουν έξι στην Ουκρανία ενδεχομένως. Θα τα δούμε, Αυτές είναι, αυτά είναι τα δημοσιεύματα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτά, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε την παντού σε όλα τα, τα social media. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.